Εργαζόμενοι της ΕΡΔ, σήμερα έχουμε μια παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της τηλεόρασης. Είναι μια συνέχεια κινητοποιήσεων που έχουμε, με κύριο χαρακτηριστικό την υποβάθμιση της ΕΡΤ3, που το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ενταθεί. Έχει εξαφανιστεί ο ενημερωτικός χαρακτήρας. Γίνεται μια προσπάθεια να περιοριστεί η φωνή της περιφέρειας, με κύριο χαρακτηριστικό τον έλεγχο στο κομμάτι της ενημέρωσης. Η ΕΡΤ3 κόβει τους δεσμούς που έχει με την κοινωνία της Θεσσαλονίκης και με την περιφέρεια. Είμαστε σε μια συγκεντρωτική λειτουργία που το κύριο χαρακτηριστικό της είναι ο έλεγχος της ενημέρωσης. Να φιλτράρονται τα πράγματα που βγαίνουν και οι ειδήσεις που βγαίνουν. Οι εργαζόμενοι κινητοποιούμαστε όλοι μαζί, γιατί τα προβλήματα δεν είναι μιας κατηγορίας εργαζομένων. Συμπεριλαμβάνει όλους τους εργαζόμενους, από τεχνικούς, δημοσιογράφους, διοικητικούς υπαλλήλους. Είμαστε σε συνεργασία με την κοινωνία, που η κοινωνία από τη δική της πλευρά διεκδικεί δημόσια ραδιοτηλεόραση, και σήμερα το ευχάριστο είναι ότι υπάρχει και παρουσία της κοινωνίας. Είναι συστατικό στοιχείο στο δικό μας τον αγώνα, γιατί θεωρούμε τα προβλήματα και η διεκδίκηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης είναι κάτι ευρύτερο, που στο ένα κομμάτι αφορά τους εργαζόμενους και το άλλο σκέλος είναι της κοινωνίας. Συρρήκνωση στα όρια της εξαφάνισης του ενημερωτικού χαρακτήρα της ΕΡΤ3 κινείται στα πλαίσια του ασφυκτικότερου ελέγχου της ενημέρωσης από την κυβέρνηση. Από τη σημερινή κυβέρνηση και από όλες βέβαια όσες προηγήθηκαν πριν από αυτήν. Πρόκειται για μια αρνητικότατη εξέλιξη, η οποία στρέφεται όχι μόνο ενάντια στα κατοχυρωμένα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά και στο ίδιο το αγαθό της ενημέρωσης του λαού της χώρας και ιδιαίτερα της Βόρειας Ελλάδας. Το ΚΚΕ υποστηρίζει με όλες του τις δυνάμεις τον αγώνα των εργαζομένων της ΕΤ3 και τα δίκαια αιτήματά του, έτσι ώστε να μην αλλοιωθεί, ίσα ίσα να ενισχυθεί ο ενημερωτικός χαρακτήρας της ΕΤ3, εμπλουτισμένος και με μια τοπική θεματολογία, με όλα εκείνα τα ζητήματα και τα θέματα που απασχολούν το λαό της Βόρειας Ελλάδας, και βέβαια με εργασιακές σχέσεις σταθερής και μόνιμης εργασίας. Ευχαριστώ.